Καραγία από τα καταλήγια καλά. Ούτως ο γιος μου νεκρός ειν και ανέστη, απολωλός ειν και ευρέθη. Αδερφοί μου, ο Κύριος μας δια να απαγγείλει εις των λαών του και εις όλων των κόσμο έως της συντελείας του αιώνος την σημερινή παραβολή την οποία ακούσαμε, του εδόθη ακριβώς η ευκαιρία, διότι τον κατηγόρουν ότι εκάθητο μετά των αμαρτωλών και έτρωγε και έπινε και είπεν δύο παραβολάς προηγουμένως και μετά τη σημερινή παραβολή. Η πρώτη ήταν δια το απολωλός πρόβατον και η δευτέρα δια την απολωμένη δραχμήν, και έδωκεν εις τον κόσμο να καταλάβει ότι μεγάλη χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Σήμερα όμως στην παραβολή την οποία ακούσαμε, εις κάθε μίαν φράση βλέπουμε ολοζώντανα τα πρόσωπα τα οποία μας λέγει ο Κύριος μας, και μέσα από όλη την παραβολή του ασώτου Υιού εξέρχονται τρία διδάγματα. Το πρώτο δίδαγμα είναι το πέσιμο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος περπατεί στους δρόμους είναι πεσμένος στη λάσπη της αμαρτίας, πεσμένος μπρούμι τα χάμω, ζητεί να χορτάσει από τη λάσπη της αμαρτίας. Το δεύτερο δίδαγμα το οποίο μας δίδει η σημερινή παραβολή του Κυρίου μας είναι η Ανάσταση, το σήκωμα δηλαδή το οποίο σηκώνεται ο άνθρωπος από το πέσιμο του, ορθώνεται και οδηγείται εις την σωτηρία. Και το τρίτο δίδαγμα, το μεγαλύτερο, το οποίο καλύπτει τα δύο πρώτα, είναι η άπειρος εσπλαχνία και αγάπη του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Εμείς, αδερφοί μου, εάν ερευνήσουμε το πρώτο δίδαγμα, είναι ότι ο Πανάγαθος Θεός μας εδόρισε όλα του τα αγαθά, τα πνευματικά και τα υλικά αγαθά. Πλην όμως τα πνευματικά αγαθά μας τα έδωκεν πλούσια. Όταν εξερχόμεθα από την κολυμβήθραν της Αγίας Βαπτίσεώς μας, που βαπτιζόμεθα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, αμέσως μόλις εξέλθουμε από το νερό το αγιασμένο, όχι από το νερό που βαπτίζουν οι Προτεστάντες, τα παιδιά της Εκκλησίας, και τα αρπάζουν από την αγκάλι του Κυρίου. Αυτό είναι ο εμπεγμός και η πλάνη την οποία έχει ο διάβολος εις τους εκτός της Εκκλησίας.
από το αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας όπου εξερχόμεθα, μόλις εξέλθουμε, αμέσως ο Πανάγαθος Θεός μας δίδει πλούσια τα χαρίσματά Του. Την ώρα εκείνη λαμβάνουμε αμέσως από την αγκάλη της Εκκλησίας μας το δεύτερο μυστήριο, το οποίο ονομάζεται μυστήριο του χρίσματος. Εκείνο το χρίσμα περιέχει όλων των πλούτων των οποίων είχε σήμερον ο άσωτος Υιός. Μας δίδει την πίστη, την ελπίδα, τη χαρά, την υπομονή, την πραότητα. Μας δίδει την εγκράτεια, μας δίδει την ελεημοσύνη, μας δίδει την προσευχή, μας δίδει οτιδήποτε ονομάζεται αρετή. Και εμείς τα λαμβάνουμε τη στιγμή εκείνη που εξερχόμεθα από την Αγία Βάπτιση και καλούμεθα από τον Θεό να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να τα μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε δέντρα εύκαρπα, δέντρα τα οποία θα αποδώσουν στην Βασιλεία των Ουρανών τους καρπούς ενός εκάστου, για να μας αποδώσει ο Κύριος κατά τα έργα μας. Εάν εκείνα τα χαρίσματα τα οποία μας δίδει ο Θεός εξερχόμενοι από την Ιερά Κολυμβήθρα δεν τα καλλιεργήσουμε, ξηραίνονται, αφανίζονται, γίνονται στάχτη, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν εκτίμησε εκείνα τα χαρίσματα τα οποία του έδωσε ο Θεός ονομάζεται άσωτος, όπως ο σημερινός άσωτος της παραβολής του Κυρίου μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αποστρέφεται, ο οποίος δεν εκτιμά, ο οποίος δεν σέβεται τον πλούτον τον οποίον μας χαρίζει ο Θεός, είναι άξιος της ειδικής του ζωής και της τύχης του, κατά την φράση την οποία λέγει ο λαός. Άξιος λέγει της τύχης του. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα τα έβρει ενώπιον αυτού, όταν λέγει ο Κύριός μας θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο άσωτος Υιός δεν είναι το τυχαίος, είναι το παιδί του βασιλέως, βασιλόπουλο. Όπως είμεθα και εμείς αδερφοί μου, παιδιά του υψηλού, του παντοδυνάμου, του παντογνώστου Θεού. Είμεθα και εμείς παιδιά του βασιλέως των βασιλέων, πλην όμως μη εκτιμώντες και μη θέλοντες να κατανοήσουμε αυτό το οποίο μας εξίωσε ο Θεός, περιφρονούμε, δεν ζητούμε να πολλαπλασιάσουμε τα χαρίσματα του Θεού, αποστρεφόμεθα τον Θεό. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να το ζητούμε στον κόσμο τούτον, μη μόνο τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Βασιλέα των Βασιλεύοντων και Κύριον των Κυριευόντων. Άσωτοι γινόμεθα και εμείς, υψώνουμε το ανάστημά μας και απαιτούμε από τον Πατέρα μας να μας δώσει εκείνο που μας ανήκει. Δια ποιο λόγο? Διότι δεν θέλουμε απαγορεύσεις. Δεν θέλουμε να ακούμε το μη εκείνον και μη τούτο. Δεν θέλουμε να υπακούσουμε εις τας εντολάς του Θεού.
Θέλουμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία όμως αυτή είναι θάνατος. Αφού φύγεις από τα δεσμά του Χριστού και από τον ζυγόν του Χριστού, ο οποίος είναι ελαφρύς και Χριστός και το φορτίον του ελαφρύ, τότε δένεσαι εις άλλα δεσμά. Τα δεσμά του διαβόλου, τα οποία δεν λύνονται εύκολα. Μην νομίσουμε όταν πέσεις στα δίχτυα του διαβόλου είναι εύκολο να εξέλθεις. Για να γλιτώσεις από τα σαλυσίδας και τα δεσμά του διαβόλου χρειάζονται δάκρυα, προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες, χρειάζονται τα γόνατα να βγάλουν ρόζους, να βγάλουν αίμα, και τότε πολύ πιθανόν να γλιτώσεις από τα δίχτυα του διαβόλου. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπέστη ο άσωτος Υιός. Επήρε από τον πατέρα του τα χαρίσματα, έφυγε για να ζήσει ελεύθερος. Τούτο το οποίο ακούμε καθεκά στην ημέρα από τα σημερινά τέκνα των Ελλήνων, αλλά και όλου του κόσμου, είναι αυτόν το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, ότι εις τους εσχάτους καιρούς, λέγει, τα τέκνα θα είναι απιθέστατα προς τους γονείς. Δεν θα ακούνε τους γονείς, δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους τους γονείς. Θα φωνάζουν όπως φωνάζουν σήμερα: κλείσε το στόμα σου και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Έχω ηλικία και τα χρήματα που έδωκες να με μορφώσεις, με παρεμόρφωσες. Δι' αυτό έχω γνώση τι θα κάνω, λέει. Και φεύγει από την αγκάλη του πατέρα και της μητέρας για να πορευθεί όπως ο άσωτος Υιός, μακράν, λέγει, από τον πατέρα αυτού. Μακράν από τον πατέρα αυτού. Οι πτώσεις δηλαδή. Όταν έφυγε από τον πατέρα όμως, τα πράγματα δυσκολεύτησαν. Ώσπου υπήρχαν τα χρήματα, υπήρχαν και οι φίλοι. Μόλις τελείωσαν τα χρήματα, τότε ήρχε στην πείνα. Μόλις φύγουν τα χαρίσματα από πάνω σου, αδερφέ μου, και εσένα και εμένα που ομιλώ, τότε αρχίζει η πείνα. Θα δώσω, λέγει ο Θεός, εις τον άνθρωπον λιμόν, πείνα δηλαδή. Και ερμηνεύει ο Κύριος τι θα πει λιμός, τι θα πει πείνα. Του μη ακούσε λόγον Θεού, λέγει. Αυτή είναι μεγαλύτερα πείνα η οποία υπάρχει στον κόσμο τούτον και την οποία θα επιτρέψει ο Θεός. Και ο λίγων κατ' ο λίγων δεν θα ακούεται η αλήθεια από τον Ιερόν Άμβονα. Δεν θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα λέγουν την αλήθεια. Διότι ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Και όταν δεν θα ακούεις λόγων Θεού, δεν πρόκειται να σωθείς. Όταν δεν ακούσεις το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο να ερμηνεύεται, δεν πρόκειται να σωθείς. Εάν προσέξουμε την επί της γης παρουσία του Κυρίου μας, εις όλων του των βίων, δεν σταμάτησε ουδε μία ημέρα να ομιλεί. Δεν απεσήρθη στα μονάς. Δεν απεσήρθη στα μοναστήρια. Δεν απεσήρθη από τον κόσμο, αλλά επάλευσε μέσα στον κόσμο, οι γονείς μέσα στον κόσμο, ομίλησε το λόγο του μέσα στον κόσμο, εστερέωσε τον κόσμο με το κήρυγμα του, το θείον κήρυγμα. Η πείνα η μεγάλη, η οποία έρχεται στον άνθρωπο της αποστασίας, όπως τον άσωτον Υιόν, είναι
να μην ακούσει λόγον Θεού. Και έφυγε ο άσωτος και επείνασε. Έφυγαν τα χαρίσματα. Όταν φύγουν τα χαρίσματα από εμάς, αδερφοί μου, γινόμεθα άγριοι. Αγριεύομαι. Δεν μπορεί να μας πλησιάσει κανείς όταν δεν έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, των πλούτων των οποίων έλαβε ο άσωτος Υιός και τον διεσκόρπισε ένα σώτος. Τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι έφυγε η χάρη του Θεού. Και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνα τα οποία στηρίζουν τον άνθρωπο, σώζουν τον άνθρωπο. Επείνασε ο άσωτος Υιός. Και όταν επείνασε, λέγει, σε εκείνη την πόλη όπου ευρίσκετο, εκολύθη ενή των πολιτών. Μα ποια ήταν αυτή η πόλη στην οποία ο άσωτος Υιός μας λέγει σήμερον το Ιερόν Ευαγγέλιον, όπου διέμενε, ήταν η πόλη των δαιμόνων. Δαίμονες, λέγει, ήσαν μέσα σε εκείνη την πόλη. Και εκολύθη ενή των πολιτών, στον αρχηγό δηλαδή των δαιμόνων. Και τι έγινε, τον έστειλε, λέγει, να βόσκει χείρους. Περίεργο πράγμα, γιατί δεν είπε να βόσκει πρόβατα, να βόσκει αγελάδες, να βόσκει καμήλες, να βόσκει άλλα ζώα και άλλα πτηνά. Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί το είπε ο Θεός αυτό? Διότι ο άνθρωπος όταν φύγει από τον Θεό, η μανία του είναι να κυλιστεί όπως ο χείρος μέσα στη σαρκική αμαρτία, να χορτάσει την ειδονή, αυτήν την οποία προσφέρει η αμαρτία. Δι' αυτό ο Κύριος μας λέγει ότι εκεί που επήγαινε ο άσωτος Υιός ήταν όλη η πόλη σε εκείνη ο Βεελζεβούλ τον έστειλε, λέγει, να βόσκει χείρους. Αυτήν τη στιγμή το παρακολουθούμε, αδερφοί μου. Προσέξετε το για να το διαπιστώσουμε. Τι ζητεί ο νέος μέσα στα καταγόγια και μέσα στην μέθην και μέσα στην πορνεία? Τι ζητεί? Ζητεί την απώλειά του να χορταστεί με αυτά τα ξυλοκέρατα, λέγει η παραβολή. Τα ξυλοκέρατα. Πλην όμως, μετά από την πτώση αυτήν, αφού αντελήφθη το τι γίνεται, διότι είναι φοβερό το πράγμα, εάν δεν αντιληφθείς τι σου συμβαίνει, δεν πρόκειται να σηκωθείς. Και αν θέλεις να χορτάσεις με τα ξυλοκέρατα, δεν πρόκειται να χορτάσεις, θα πεινάς συνεχώς. Όταν σηκώθηκε όμως ο άσωτος Υιός σε μια στιγμή και είπε, πού ευρίσκομαι, ποιος ήμουνα και τι έγινα, τότε έλαβε την απόφαση. Θα επιστρέψω στον πατέρα μου, λέει. Θα πέσω στα πόδια του. Θα του ζητήσω την συγγνώμη. Θα του ζητήσω την αγάπη του και πάλι. Πλην όμως θα του πω να μην με κάνει υιόν του πλέον, αλλά έναν από τους δούλους του. Βασιλόπουλο, και τώρα ζητεί μόνο να το δεχτεί ως έναν δούλον. Η επιστροφή είναι μεγάλη, αδερφοί μου. Έλαβε την απόφαση και επέστρεψε. Λαμβάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, πρόσεξε κάτι το οποίο πρέπει να έχεις όπως ο άσωτος Υιός. Να κάνεις ειλικρινή μετάνοια. Να μετανοήσεις από το βάθος της καρδιάς, όχι από το στόμα, και να γελάς την ώρα που λες τις αμαρτίες σου, να γελάς. Πεις ήμαρτον, αλλά να βγει από το βάθος της ψυχής η ειλικρινής μετάνοια.
από το μέσα, από τον έσω άνθρωπο. Εάν λέγεις είμαι αμαρτωλός και δεν το καταλαβαίνεις, δεν παίρνεις και χάρη την ώρα της εξομολογήσεως. Σε ρωτά ο πνευματικός, έχθεις τίποτα, κατάλαβες τίποτα, λέει, αχ, ανακουφίστηκα, λέει. Έχω μια ανακούφιση. Πήρες χάρη, παιδί μου. Άλλοτε όμως απαντά, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν έχεις εξομολογηθεί. Δεν πήρες χάρη. Δι' αυτό η εξομολόγηση πρέπει να είναι ειλικρινή. Μήπως τον έδιωξε ο πατέρας? Όταν τον είδε μέσα στα κουρελιασμένα τα ρούχα, ξυπόλυτον, άπλυτον, αχτένιστον, γεμάτος από πληγές, τον έδιωξε? Όχι. Το έλεος του Θεού, Κύριε, το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, λέγει ο ψαλμοδός. Έπεσε στο έλεος του πατέρα ο άσωτος Υιός. Και το αποτέλεσμα, εκείνος τον έβαλε στην αγκάλι του και τον γλυκοφιλούσε, λέγει. Ποιον? Τον βρώμικον, τον ακάθαρτον, τον άπλητον, τον αμαρτωλόν Υιόν. Τον βάζει στην αγκάλι του. Και μένει ως εκεί? Όχι. Διατάζει τότε, λέγει ο βασιλιάς, τους δούλους του να του τα βγάλουν όλα εκείνα τα βρώμικα, να του φορέσουν, λέγει, στολήν την οποία να ομολογεί ότι είναι βασιλόπουλο, να του βάλουν στο χέρι του δαχτυλίδι ότι είναι το παιδί μου και ο κληρονόμος μου, να του φορέσουν υποδήματα, λέγει, στους πόδας και να κάνουν, λέγει, εορτήν μεγάλη. Αν εγνώριζες, αδερφέ μου, ότι αγνοήσεις ειλικρινώς και ζητήσεις το έλεος του Θεού, πόση μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό, θα επεδίωκες αυτό. Δεν θα έλεγες δεν με ενδιαφέρει, έχω καιρόν. Θα έτρεχες να εξομολογηθείς για να δει ο Θεός τη μετάνοιά σου και να σε βάλει στην αγκάλι του και να εορτάσει ο ουρανός ολόκληρος. Χαρά γίνεται εν ουρανό επί εν η αμαρτωλό μετανοούν, τη λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Γίνεται χαρά μεγάλη πανήγυρης επί τη επιστροφή ενός αμαρτωλού. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι το οποίο θα το πούμε με δύο λόγια. Ό,τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν ο βασιλιάς, λέγει, εδέχτη το παιδί του, τότε διέταξε, λέγει, να θυσιάσουν τον μόσχον των συντευτών. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έδωκε τον Υιόν του να θυσιαστεί. Και θυσιάστηκε, λέγει, ο Υιός του Θεού και έδωκε το σώμα του και το αίμα του εις εμάς τους αμαρτωλούς. Κάτι όμως το οποίο δεν επερίμενε κανείς είναι ότι είχε ένα αδελφόν ο άσωτος Υιός, ο οποίος ήταν πρώτος γεννημένος και ο άσωτος Υιός δεύτερος. Ο πρώτος Υιός έλειπε από το σπίτι την ώρα που ήρθε ο άσωτος Υιός και εγένετο αυτή η μεταβολή. Και οίκουσε, λέγει, χορούς, διασκεδάσεις, λέγει, χαρές, τραγούδια, λέγει. Χαρά δηλαδή, χαρά. Ελυπήθη ο πρεσβύτερος Υιός, λέγει. Ο μεγαλύτερος Υιός ελυπήθη. Ερώτησε τι συμβαίνει και του είπαν ότι επέστρεψε ο αδερφός του. Αλίμονον ο φθόνος που φθάνει. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο πρεσβύτερος αδερφός, λέγει, είναι οι Εβραίοι. Αυτοί είχαν όλα τα χαρίσματα. Τους τα έδωσε ο Θεός όλα, δεν τα εκτίμησαν.
Και ο νεότερος ο άσωτος Υιός ποιος ήτο? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι επέστρεψαν στο Χριστόν και εδέχθησαν την υιοθεσία του Θεού. Εμείς δηλαδή, εμείς είμεθα ειδωλολάτρες, δεν είμεθα όπως είμεθα τώρα. Είμεθα μέσα στα είδωλα και επεστρέψαμε στην αγκάλη του Θεού. Και ήρχεσαι να παραπονείται ο Εβραίος. Εμείς έχουμε τον Μωυσέ, έχουμε όλες τις εντολές του Θεού, τηρούμε τον νόμο. Αυτοί τι είχανε? Τα είδωλα. Γιατί τους εδέχτηκε ο Χριστός? Άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και έτσι καταδιώκουν τον Χριστόν μέχρι σήμερα και καταδιώκουν και εμάς που είμεθα στην αγκάλη του Χριστού. Δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι, λέγει ο άσωτος ο πρεσβύτερος αδερφός, δι' αυτό του είπε ο πατέρας του, εφόσον σου τα έχω όλα δικά νεκροί αδερφοί μου, είμεθα όλοι μας όσοι δεν μετανοούμε. Απολουλώ τα πρόβατα και άσωτη, είμεθα όλοι μας όσοι δεν μετανοούμε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει την ιδία μετάνοια την οποία έδωκε στον άσο των Υιών. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δεχθεί και εμάς και να μας βάλει στην αγκάλι του όπως τον άσο των Υιών. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τα βασιλικά μας ενδύματα τα οποία μας έντυσε όταν μας έπλασεν. Να μας δώσει την πρώτη στολή και να διώξουμε τον παλαιόν άνθρωπο από πάνω μας και να δεχθούμε την χάρη του Θεού για να χαρούν οι ουρανοί και εις τον κόσμο και εις την μέλουσαν ζωή να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.